φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά, όλο αλλάζουνε σχήματα. Άσπρα μπαλόνια μοιάζουνε χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Πού να σε ψάξω, πώς να πετάξω με ένα φτερό μου κλειστό. Άσπρα μπαλόνια, χάρτινα χρόνια, σύννεφα μοιάζουν πανιά. Με μια θάλασσα αγκαλιά. Αντωνία, πού πάει με το μωρό μου πρωί-πρωί? Και μάλλον σου δω! Είσαι ξέρετε, πάνε, Έλενα! Αποκλείεται, ούλα αποκλείονται! Έλα, ρε επικίνδυνη! Με τη ζωή της κλειστιά σου, Έλενα! Μα δυνατόν, εν το πράγμα δεν πρέπει να ξαναγίνει χωρίς να το ξέρει η Έλενα. Έκαμε μεγάλη επιπολαιότητα, Χριστίνα. Ένα λάσσι ο άνθρωπος. Έπεισε σε ό,τι έστρωσε. Ξέρω το αν έπρεπε να την εμπιστευτώ. Ρε Βέσκε, μωρό, για όνομα του Θεού, για της Παναγίας, τι έγινε, κοντέψαμε να πεθάνουμε από την αγωνία μας. Πού έβγαινε, ρε Αθήνα. Μαζί είναι να πιέμε, πού πότε, Ελένα. Ήβρα την Αντωνία κάτω, πιέν να πάρει το μωρό βόλτα. Πού θέλω στο πόθε να πάρεις το μωρό βόλτα. Απολύεσαι! Έβαλα μια μπούα που φυλακίστηκε πρόσφατα, την Αριστεία. Έβαλα την να ψάξει και να αποκαλύψουμε τις βρωμοδουλειές του Ελευθεριάδη. Για να μπορέσω να τον εκφιάσω να δώσει διαζύγιο της Αθηνάς μας. Δεν γουστάρω να κάνουμε μαζί ούτε τα δύο τελευταία κόλπα που μου είπες. Δεν το διαπραγματεύομαι καν. Έχω ρίξει χρήμα. Θα συνεργαστείς θες δε θες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σπρώχνουμε το εμπόρευμα. Γιατί αλλιώς σε δίνω στην ψύχρα για την απαγωγή μου. Και μου πεις ότι θα με πάρεις μαζί σου γιατί δεν μασάω, έτσι. Να αρκέψω να πιστεύω στην μοίρα. Δεν πιστεύω ποτέ σε αυτά τα πράγματα. Αλλά κατάληξα στο ότι οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν κάποια μαθήματα από τη ζωή, φαίνεται. Ενώ όμως και να ξέρετε κανένας μας. Και εσύ τι μαθήματα πρέπει να πάρεις, νομίζεις? Να μην είμαι εγωίστης. Να χαίρομαι το παρόν. Τι ωραία σκηνή. Τέλεια. Αυτό να μέσα σας μάθηκες. Η Ελένα. Και σε μια δουλειά. Και ο Λούκας επτύζει. Και εσείς βρείτε ευκαιρία να έρθετε ραντεβού δαμεία. Πες μου, Αθήνα, τι πρέπει να υποθέσω, τι πρέπει να σκεφτώ. Αθηνά, λάλε, είσαι τέτα! Γεια σου, κύριε Γιώργο. Ωρεστη. Εσύ που το απόγευμα που σε περιμένω έξω. Έτσι, για να ξέρεις, η Έλλη ήρθε με τον Στέφανο. Εφιλιούνταν έξω από το σπίτι και μετά έμπηκα μέσα. Κοινός πριν μισή ώρα έφυγε. Ατέγια! Εσύ? Τι πάει να πει αν ζήσει? Μαμά, με μου τα μάσα, πέ μου τώρα! Το μωρό μου. Χάσαμε τόσες στιγμές μαζί. Αν πάθει κάτι, δεν θα με πει μάμα. Ποτέ. Σε παρακαλώ, Παναγία μου. Συγχώραμε.
Βοήθα τον μωρό μου. Βοήθα τον. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές αυτά. Τι να μου πεις. Θέλω να το δω. Ηρέμησε. Θέλω να το δω που τον κρύφτηκε. Ηρέμησε. Θέλω να το δω. Ηρέμησε, είπα. Στη Λευκοσία είναι. Τον έχει η μάνα μου. Είναι καλά το παιδί. Θα τον διεκδικήσω, καταλαβαίνεις. Θα σας πάρω δικαστήριο. Θέλω τον! Δεν μπορείς να τον έχεις όπως το θες. Καταλαβες. Καταλαβες. Δικός μου. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Μη με αναγκάσεις. Μη με αναγκάσεις. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Έλα σου βάλω ένα ποτήρι νερό. Έχουμε πολλά να πούμε. Εδώ θα κοιμηθείς. Δεν μου πεις ότι για μια μέρα στο δωμάτιό σου δεν έχεις πρόβλημα. Προσπάθησα, ρε μαμά, αλλά δεν μπορώ. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου βλέπω την Κατερίνα νεκρή. Δεν πρόλαβα κι εγώ να μεταφέρω τα πράγματα στο δικό μου το δωμάτιο, ρε μωρό μου. Δουλεύω άλλη μέρα. Θα σου το τακτοποιήσω αύριο όμως. Γιατί να πεθάνει η Κατερίνα, ρε μαμά. Φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Θες να πάμε να κοιμηθούμε μαζί, αγκαλίτσες, στο δικό μου το δωμάτιο, όπως κάναμε όταν ήσουμε μικρούλα. Άντε, πάμε. Πάμε, σήκω. Και με βρήκε μάνα σου. Τα είπε όλα στην Άντια, στην αδελφή της. Στην πεθερά μου έγινε χαμός. Γιατί... Γιατί το έκαμε τούτο. Για να σε προλάβει. Γιατί λέει ότι ήθελες να βάλεις δικηγόρο για να πάρεις το παιδί. Ακόμα και το θάνατό του οι τρεις τους το στήσανε. Εγώ δεν συμφωνούσα με τίποτα. Ήθελα να τη χωρίσω. Λαλείς ψέματα. Ψέματα, πάντα λαλείς ψέματα. Τον καιρό που σε ξέρω. Τον καιρό που μου 16 χρονών λαλούσες μου ψέματα. Θυμούμαι όταν έμεινα έγκυος στον Άρη. Και λαλείς μου ότι να χωρίσεις.
Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Επίστεψα σε. Και σε εξαφανίστηκε, σε πρόδωσες με. Δεν εξαφανίστηκα. Ποτέ δεν σε εγκατέλειψα. Σου ζήτησα λίγο χρόνο να τακτοποιήσω το διαζύγιο. Ήρθε και με βρήκε η μάνα σου και τσακωθήκαμε. Μου είπε ότι ήθελες να δώσεις το παιδί η υιοθεσία. Τι θέλεις να κάνω. Είναι και δικό μου παιδί. Δεν έγινε έτσι. Δική της ιδέα ήταν το ίδρυμα. Απειλούσε με. Ήμουν μόνη μου ανήλικη. Τι ήθελες να έκανα. Πόσες φορές πήρα τηλέφωνο και δεν απάντωσες. Θυμάσαι. Ναι, Πέτρο, έτσι σου απαντούσα. Ξέρεις γιατί. Γιατί μου είπαν ότι συμφωνήσετε τα. Ότι ήταν δική σου ιδέα να το πλασάρετε να φάνει σαν υιοθεσία. Ότι ήθελες το μωρό, ναι. Αλλά δεν ήθελες να χωρίσεις την Άντια. Ακόμα είπε μου ότι εσύ είχες έβρει τον τρόπο πώς να πλαστογραφήσετε τα χαρτιά για να φανεί στην Άντια πολλά φυσιολογικό. Να με φανεί το όνομά μου. Να φανεί ότι το μωρό ήταν άλλης γυναίκας. Τι λες τώρα. Εκείνη μου είπε πως αυτά τα είχατε συμφωνήσει μαζί. Και αν είναι έτσι, γιατί μετά, γιατί για δύο ολόκληρα χρόνια σου είναι εξαφανισμένη. Γιατί ένα αντέχα. Εν μπορούσα να έρθω σπίτι σας και να σας δω να κρατάτε το γιο μου στην αγκαλιά σας. Ξέρεις πώς ένιωσα εγώ την πρώτη φορά που είδα την Άντια να κρατά το γιο μου στην αγκαλιά της. Ξέρεις, θυμάσαι πώς ήταν και την πρώτη φορά. Εγώ θυμούμαι. Έκραναν τον Άρη και ο Άρη του έλα αγάπη μου, έλα στη θεία. Επεθάνισκα. Πού είναι. Πού τον έχεις, θέλω να το δω. Τι. Θέλει να αντί να το δω, απαγορεύει το. Είναι σκαμομήνυση. Σταμάτα. Εκείνη μου ζήτησε να στο φέρω. Είναι πολύ άρρωστη. Πεθαίνει. Λίγους μήνες ζωής έχει μόνο. Συμπάσαι κομμεντάρα μου, συμπάσαι κουκλάρα μου. Δεν φάσω τίποτε που θα με παπάκι σου αγαπή. Άντε νάνι νάνι νάνι. Νάνι νάνι νάνι. Το μωρό μου το καλό. Έλα, για το όνομα του Θεού. Γιατί χτύπιες έτσι. Κι εμείς έχουμε νεύρα, αλλά συμπεριφερούμαστε έτσι. Και γιατί μου έμπαινες μπροστά στον Φίλιππο απόψε. Γιατί έλαβε στη συνέχεια στον Παύλο γι' αυτόν. Και να σου πω και κάτι, όσον και να συμπαθώ τον Φίλιππο, δεν θα του διάσεις θάρρος με την Αθηνά. Δεν μου θέλεις να τους χωρίσεις, του το θέλεις τόσο μίσος. Τι φωνάζεις, Χριστιανή μου τώρα. Έπαθες παράκρουση ξαφνικά. Εσύ που είχες πάει. Πού είχες πάει, όπου ήθελα, έπια. Πάμε καλά απόψε, πάμε καλά. Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι, Έλενα. Αλλά λόγω σου το δεν μπορώ να συνεχίσω. Βέβαια! Σου αρέσκει! Αρέσκει σου υποκρισία σε έναν! Σπάζει σου την που ξέρω σε διαφορώ! Χαλάς σου την γοητεία του παράνομου! Thank you.
Σε φάμε σάντουιτς, θες να σου κάνω για σένα, ναι. Όχι, Αθήνα μου, θέλω τίποτα, thank you. Θέλεις να πάμε να ντυθούμε και να πάμε για κανένα ποτάκι? Ούτε με σφαίρες, ρε, thank you. Ήρθα να σας ζω λίγο να ξεφύγω λίγο από η μάνα μου, γιατί έπρισε με. Τι όμως αρκέψεις εσείς τα ίδια τώρα, ότι να χαλάσω τη ζωή μου και τα σχετικά. Μια χαρά είμαι. Ναι, βλέπουμε το, είσαι μια χαρά. Σταμάτα ρε Παύλο τώρα. Ρε Άντρεα, με νομίζεις ότι η Τζέλενα είναι καλύτερα? Θα αλλάξουμε συζήτηση, please. Θέλετε να πούμε κανένα ανέκδοτο? Να παίξουμε κανένα επιτραπεζιό? Είναι αλήθεια που σας το λέω, να ξεχαστώ. Για να τα φτιάχνεις με η Δανάη. Η κορούα λιώνει για σένα. Κάνε μια προσπάθεια, ρε φίλε. Παύλο, παρέτα με, γουστάρω. Είμαι μια χαρά, δεν θέλω τίποτε. Πήρνε, φέρε κανένα από εδώ να πιούμε. Και να φύγω. Εχτύπησαν της το στήθος. Ναι. Έχει κάνει χημειοθεραπείες, έχει κάνει και μία επέμβαση, αλλά... οι ελπίδες είναι πολύ μικρές. Φοβάται, φοβάται πολύ. Φοβόμαστε. Το μωρό, δεν κατάλαβε τίποτε? Όχι. Είναι ότι δεν θέλει να το μάθει με τίποτα. Δεν πρέπει να ξεφύγει από κανέναν. Το λατρεύει. Θα σε πληγώσω, αλλά... και εκείνος τη λατρεύει. Κάνεις λάθος αν πιστεύεις ότι τότε δεν σε αγάπησα. Πέτρο, ποτέ σου μ' αγάπησες. Έκαμνες την πλάκα σου. Η μάνα σου τα ανακατέψε όλα και μετά με μισούσες. Ποτέ δεν έκατσες να μ' ακούσεις. Κι αν έκανα το κοροϊδό σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, είναι γιατί η Νάντια ήταν άρρωστη. Είχε πάθει παράκρουση. Εκείνη επέμενε. Τώρα το έχει μετανιώσει και εκείνη. Θέλει και νερό? Όχι, δεν θέλω. Το μόνο που θέλω να σταματήσει είναι να θωρείς. Τούτο θέλω. Άκου ρε Άβα, εγώ δεν είμαι η Αθήνα. Σοβαρά? Καλή μα και γλώσσα. Μα με τον Στέφανο, κόρη μου, είσαι καλά? Γιατί ρε παπά, τι έχει ο Στέφανος δηλαδή? Και τι δεν έχει ο Στέφανος, μάνα. Και ψεύτησεν, και απατεώνασεν, και ήθικος αυτούργος στην απόπειρα του βιασμού, ένι. Και τσιράκι του Δημήτρη, ένι. Αδικήστο ρε παπά. Είναι τίποτε που του τα ούλα ο Στεφάνος. Α, σοβαρά. Έλλη μου, άνοιξε τα μάτια σου και δε καθαρά, κορή μου. Τόσο άνθρωπος έχει ούλα τα προσόντα του παραπότη. Γιατί τον κατηγορείς, αφού είναι αθώος. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι κανένας τυχαίος, ούτε αμόρφωτος είναι. Και έχει στρωμένη τη δουλειά του. Σοβαρά, πώς την έστρωσε? Σε σβρωμοδουλειές του άλλου του απατεώνα? Ρε παπά, ο Στεφάνος είπε του Δημήτρη να μην ξανασυνεργαστούν. Τέρμα, δεν θα συνεργαστούν ποτέ ξανά. Και τούτον έκαμε το γιατί ζήτησα του να μου αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τούτα ούλα. Να σοβαρά. Και πότε τα πρόλαβε τούτα ούλα? Αφού εσύ χτες εχώρισες που το ονορέστη. Κεραυνοβόλος ερώτας. Άριστε. Εθώρισε μου πριν, ναι. Ελλή, πόσο καιρό συνεχίζεις το βρώμικο παιχνίδι? Μίλα! Όχι ρε παπά, που τα χτες έναν απλό φλερ, τίποτε παραπάνω. Ορκίζομαι σου το. Μα ποιον που τα πουλάς τότε, κόρη? Νομίζω ότι είναι ξέρω που ζωή. Μπορεί να μένε καμά τα έσχητα δικά σας, αλλά εθώρονταν που είναι του γύρω μας. Και ποτέ μου δεν εκτίμησα τους ανήθικους ανθρώπους. Και μεν νομίζω ότι αν αλλάξω γνώμη και σαν να σε κρίνω διαφορετικά επειδή είσαι κόρη μου. Αλήθεια? Δεν ποιος μιλά. Εσύ μου μας εξεφούνεσες άλλη μάνα για την Αθηνά μετά από τόσα χρόνια που μας είσαι κλεισμένες μες στο ψέμα. Σιωπή! Είσαι πολλά μητσά να με κρίνεις εσύ εμένα, εντάξει? Δεν ξέρεις τι που γίνεται. Και η περίπτωση δική σου είναι ίδια με τη δική μου. Άκουσες! Θέλω να δω το μωρό μου. Θέλω να τον δω. Να σας τον πιάσω. Να σας πάρω δικαστήριο. Τόσο εγωίστρια είσαι. Κοίτα με. Είναι 9 χρονών. Θα πάθεις σοκ, ξέρεις, αθεία. Δεν θα μου το τρελάνεις. Θέλω να το δω. Πού μην νησκέται.
Σε ξενοδοχείο. Τον κρατάει η μάνα μου. Δεν θα σου πω σε ποιο. Θα στον φέρω αύριο αν τον δεις. Στο υπόσχομαι. Αλλά με έναν όρο. Ως θεία. Δεν θέλω να μου πάθει ψυχολογικά. Καταλαβες. Θα του λαλούσα την αλήθεια έτσι απότομα. Θα να συμβουλεύω με ψυχολόγο. Πού μείνεσαι, Πέτρο? Πού είσαστε, εφιέτε από την Αθήνα, εφιέτε από τα Γιάννενα, πού μείνεσαι? Θα στα πω όλα όταν σιγουρευτώ ότι έχει συνέλθει. Θα στον φέρω αύριο το πρωί, στις 11. Πάω να τον βάλω για ύπνο γιατί θα με περιμένει. Δεν θέλω να καταλάβει τίποτα, εντάξει? Δώσ' μου το τηλέφωνο σου. Να με περιπέξεις, θα έρθεις αύριο. Να σας χάσω πάλι. Θα έρθω, έχεις το λόγο μου. Το τηλέφωνο μου δεν στο δίνω. Θα πάρω ένα καρτοκινητό και θα σου πάρω τηλέφωνο από αυτό. Μην καταλάβει τίποτα, μόνο. Α, του έχω πει ότι ήσουν στο Λονδίνο, στην αδελφή σου. Εντάξει. Ρωτούσε για μένα. Ναι. Και μάλιστα σε αγαπάει υπερβολικά ωστεία. Περισσότερο από κάθε άλλο συγγενή. Το αίμα βλέπεις. Καληνύχτα. Νωρίτερα ήρθες. Αγχώθηκα. Με πιέζω σε κίνηση και στήσω τους. Είναι έτοιμα τα χαρτιά του συμβολιογράφου? Εδώ είναι όλα όσα χρειαζόμαστε για την αγορά της εταιρείας του Παύλου από την offshore εταιρεία που στήσαμε. Μόλις τελειώσουμε τα συμβόλαια, πάρε με τηλέφωνο. Έγινε. Καλό ρίσκι. Καλημέρα. Αν κρίνω από το ξεκίνημα, δεν νομίζω να είναι τόσο καλή. Εν πάση περιπτώσει, λάλε να δούμε τι με θέλει και τραβολο άσμενο στα σοκάζα πρωί-πρωί. Πρώτα απ' όλα, έτσι στα ίσια και ξεροπαδόνια, ξέρεις το πολλά καλά, σε χωνεύκω. Αμοιβαίο. Πάμε παρακάτω. Απαιτώ να βάλεις μια τελεία και να φέρεσαι σαν κύριος. Τι είναι να βάλεις τον αρφό σου να πέφτει στην Αθηνά μου? Εγώ ρε. Εγώ βάλω τον αρφό μου να πέφτει στην Αθηνά σου? Δεν ξέρεις να μου λαλείς. Ξέρω πολλά καλά να μου λαλώ. Εντάξει. Επειδή είμαι κόλλητος του Ανδρέα, με χωνεύκεις. Θέλεις να με εκδικηθείς. Να μου θες δηλαδή, να τσακωθώ με Αθηνά, αν το θέλεις. Καλά ρε, πόσο κύριος μπορεί να είσαι? Κατηνιές, να κάνεις κατηνιές ρε, σαν τη γυναικούλα. Ακούω σου πω. Πρόσεξε πώς μου μιλάς για να μην σκοτωθούμε, να. Άκουσες? Εσύ να ακούσεις. Και ας διάξεις τον αρφούλη σου, εντάξει. Ο αρφούλης μου είναι ενήλικας άνθρωπος, δεν μπορώ να τον κατευθύνω. Έλα όμως πω κάνεις. Άτε ρε, πάρε τα μας. Δηλαδή, έγκανε που τον καιρό που σας γνώρισα, κινδυνέψαμε έναν κάρο φορές να χάσουμε τη ζωή μας, ρε. Αν δεν έκανα εγώ εξυπνούς ελιγμούς, ήταν να είμαστε όλοι μακαρίτες ή να μου την πίτσω. Έτσι πίου ρε, James Bond. Να με ειρωνευτεί ζωνας. Εγώ φταίω ρε. Εγώ φταίω πως σας αφήσα να σε πιάσει η αστυνομία τότε που σε γύρευκε και σωστάς. Εγώ σου πω. Μην τολμήσεις να με ξαναπλησιάσεις εσύ εμένα, εντάξει. Εκτός κι αν ενηλικιωθείς. Όταν γίνεις ενήλικας, να έρθεις να με βρεις να μιλήσουμε.
Ρε Λένα, μου τρέμει το χέρι σου, είναι η ιδέα μου. Όχι, έχω λίγο τα νεύρα μου. Τι έλεγες, συνέχισε. Έλεγα ότι είναι πολλά περίεργο που τούτη η Αντωνία έπιασε πρωτοβουλία να πάρει το μωρό βόλτα. Χωρίς να ρωτήσει κανένα. Και ότι έχεις κάτι άλλο που δεν ξέρεις. Λία, Λία, να μου τα ξεφουρνίζεις, ρε Αθηνά! Απλά γίνον που ήθελα να σου πω είναι ότι δαμέ που τους επέτυχα λίγο πιο μακριά από το σπίτι είχε έναν τύπο μες στο αυτοκίνητο που είχε ένα αναμένα τα αλάρμ και φαίνεται μου ότι ήταν σαν να την περίμενε. Και μόλις με είδε να της μιλώ, απλά πέφυγε, επιτυμένος. Χέσε μας, Τσεσιά! Και εσύ και ο Λούκας κάθεστε και θεωρείτε ταινίες τρόμου και... Δεν θα με πελάνετε εσείς σε μένα όμως. Δεν θα με πελάνετε. Εγώ είδα τα χαρτιά της. Έστειλε μου το γραφείο. Έλεος πια. Sorry, μίλησα σου λίγο απότομα, είμαι... Πες μου, εσένα φαίνεται σου φυσιολογικό που ο Παύλος σε κάλεσε τον Λούκα πρωί-πρωί για καφέ. Δεν το ήξερα τούτο. Όχι, μου φαίνεται φυσιολογικό, είναι αρκετά περίεργο. Αγοράκι μου γλυκό, δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που ήρθες. Πολύ σε αγαπάω, ρε Αντρέα μου. Σαν αδελφό μου σε αγαπάω, σαν παιδί μου σε αγαπάω, σαν κολλητό μου σε αγαπάω. Όχι σε γόμενο. Όχι σε γόμενο. Με περάσουν και για τεχνάτους τα καλά κάθομαι. Φάει ένα κουλουράκι. Μου λείψες πάρα πολύ. Φάει να δεις. Τα φτιάξα από τα χεράκια μου για σένα. Και εγώ έχω σας την καρδιά μου και ξέρετε το. Ωραίο, ε. Ωραίο είναι. Θαύμα. Σου έχω φτιάξει ένα τάπερ. Να τα πάρεις στο σπίτι μαζί. Δεν τα πάρω, δεν τρέπουμε. Πείτε μου όμως γιατί δεν είναι τώρα πριν έρθει από το σχολείο. Πώς τη βλέπετε? Καλά είναι. Μια χαρά, δόξα ο Θεός. Δεν ξέρω τώρα. Τρώμαξε πολύ με αυτό που έγινε με την Κατερίνα, φαίνεται. Και φαίνεται να τα έχει κόψει και όλα. Ελπίζω να μην είναι προσωρινό. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολλά. Με τον πατέρα της. Αν έχατε το γαϊδούρι. Άφαντος είναι αυτός. Περιμένουμε ακόμα την απάντηση από το DNA. Καλά ήταν, είναι πάρα πολύ θυμωμένη μαζί του. Δηλαδή, πραγματικά έχει πεισμώσει τόσο πολύ από αυτό που θέλει τώρα να σπουδάσει, να γίνει μεγάλη σκηνοθέτη για να του μπει στο μάτι. Και αυτού νου και σεν. Σε παίρνει και σένα η μπάλα, πώς πόντα μόνο κακομίδι. Ναι, μέσα σ' άκρες ξέρω το. Βέβαια, θα θελήσω κάτι άλλο πάρα πολλά. Τι? Να σας παντρέψει. Αυτό πάλι που το πας, ρε παιδάκι μου. Τι φλακίες του. Λες, θα το εννοεί, ρε παιδί μου. Από περιέργεια, δηλαδή, ρωτάω. Τι να πω κι εγώ. Της Ελενίτσας μου. Είναι στο εξαναπίες. Πώς είναι? Όχι, δεν έχω καμιά δικαιολογία τώρα. Τι σημαίνει να έχεις καμιά δικαιολογία? Καλημέρα, Έλενα μου. Ο Γιώργος είμαι. Κατάλαβες με, θα σε ενοχλήσω, ακούσε αγχωμένη. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να έρθω να δω το μωρό. Σίγουρα είναι ενοχλό. Έτσι έχω γρυπή πάντως. Ίνταλος, πρέπει να προσέχομαι τώρα, μωρό να έχω. Ωραία, ωραία. Να τα πούμε κοντά, Έλενα. Γεια σου, γεια σου. Άγρε Χριστίνα, τι με βάλεις να κάνω. Θα στον φέρω αύριο το πρωί, στις 11. Thank you.
Καλά, γιατί Δανάη, δεν είμαι μόνο αισιόδοξος. Είμαι σίγουρος. Ίσως έπρεπε να φάει χαστούκια από τη ζωή για να πεισμώσει. Κυρία Αλεξάνδρα, η Δανάη έπαιζε και ξανασηκώθηκε, εμπιστέψτε με. Μακάρι, βρε Αντρέα μου, μακάρι από το στόμα σου και στο Θεό τα αυτή. Τι να πω πια με αυτό το παιδί. Εσύ πώς είσαι, καλά? Καλά. Μια χαρά. Μάλιστα. Φωνάζει, καλοσύνη από μακριά. Νομίζεις δεν ξέρω? Τα ξέρω κι εγώ, βρε Αντρέα μου. Καλό στο κορίτσι μου. Μπα, έχουμε εκλεκτή παρέα, ε. Πώς αυτό και μας θυμήθηκες? Επιθύμησα σας. Καλά, ναι, σένα βλέπω σε, αλλά τη μάμα σου γύρω να τη δω. Έχω σου νέα. Λοιπόν, ανακάλυψα μια σχολή σκηνοθεσίας δαμέ στην Κύπρο. Δεν γουστάρω. Δεν θέλω ούτε εδώ ούτε στην Αθήνα. Θα ψάξω για Αμερική ή Τόκιο. Θα την κάνω, σας έχω συγχαθεί όλους. Δανάη, τι είναι αυτά που λες? Είναι δυνατόν? Στον Αντρέα θα ξεσπάσεις? Και στον Αντρέα. Γι' αυτό θέλω να την παντρέψω. Δεν θέλω να μείνει μόνη της. Θα φύγω και θα ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου. Μη δίνεις σημασία, βρε Αντρέα μου, σε παρακαλώ. Στα νεύρα της τα κάνει τώρα αυτά. Είναι δυνατόν? Αυτό με το γάμο το εννοεί? Όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Τσιό κουμπάρος φυσικά. Τι πάθα. Αλλά μου, μάνα μου, τι κούκλα είσαι. Πτούσου, πτούσου. Τούσου, μάνα μου, να με σε ματιάσω. Θα γίνεις μια κοράσα εσού. Που, που, που. Ε, κύριε Γιώργο, φτύσε, σας πω καλά. Λούκα, τι λες? Αφήσε το, μάνα μου. Πατέρα ξένη, με φάσε για μου. Που τα ψεύτηκα, που τις έφτυσαν, που τα καλά. Ο καθένας σου, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ, κόρη μου. Πάντως, να σας πω, παιδιά μου. Δεν ξέρω, αλλά που τον καιρό πώς είναι να τη δω έτσι. Μεγάλωσε, ομόρφησε, στρογγύλεψε. Ο Λούκας να τα ακούει, που μου λέει ότι είναι αδύνατη. Θέλω να μου την κάνει γουρούνα. Τώρα εσύ τον το μωρό θεωρείς το γουρούνα, κύριε Γιώργο? Για όνομα του Θεού μου, είναι κούκλα του διώξε. Άκου είναι που λαλεί. Άντε στην υγεία μας. Είπα. Μα τη φωτογραφική σου είναι το άλλο και την έφερες. Τα, και λάλλον τι εξήχασα. Τη φωτογραφική. Ένα ανάγκαστο να ξανάρθω. Ωραία, πολλά ωραία. Να ξανάρθεις, κύριε Γιώργο μου, να ξανάρθεις όποτε θέλεις και μάλιστα χωρίς τηλέφωνο. Βεβαίως ενάρθω, μόνο μου ξαφέρω την κάμερα να την τραβήσω. Ξέρεις, το χόπι μου εμένα. Να μην την κάνουμε στάρτο σινεμά όμως, κύριε Γιώργο. Εντάξει, αστεύκου, έρεσε κανένα πρόβλημα. Ό,τι θέλετε. Άντε, Γιώργο. Καλά, μα είσαι σοβαρός? Επίσης και βρες τον Λούκα, αν και πες έτσι πράγματα. Γιατί ψέματα? Τι είναι, Αθήνα, θέλει να μας δει διαλυμένους. Θα ήταν καλύτερη να το αχωρίζαμε, γιατί ξέρει ότι ο Αντρέας είναι κολλητός μου και με θέλει μέσα στα ποθιά του. Παύλο, παρανοείς? Πραγματικά είσαι παρανοϊκός? Δηλαδή τόσον καιρό έπαιζες μου θέατρο, ρε, ενώ το έχεις ξεπεράσει τούτο το πράγμα? Δεν το πιστεύω. Αλλά πρόσεξε, γιατί αν χωρίσουμε θα είναι εξαιτίας της ζήλιας σου. Καλά, πού είναι το κακό δηλαδή, που θέλω να ξεκαθαρίσω εγκατάσταση? Τι να πω, είσαι πολλά κολλημένος, ρε, τελικά, δεν αντέχεις. Εγώ όμως δεν θέλω κηδεμόνας, ρε Παύλο. Η μάνα μου μεγάλωσε με να είμαι ελεύθερη. Ναι, α. Και από τις κοιομάνες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, κληρονομήσες αείπια από τη δεύτερη. Που ήξερε με την καπνοφούμα. Τότε δεν πρέπει να το πεις. Περίμενε, μην πας. Συγγνώμη. Δεν ήθελα. Δεν το εννοούσα έτσι, όπως ακούστηκε. Παύλο, αφήσ' με ένα φύο. Όχι. Υποσχεθήκαμε ο ένας τον άλλο να τσακωνούμαστε, να σκορωνούμαστε, αλλά στο τέλος να μηνύσκουμε και να βρίσκουμε. Αμήν όμως, να σου σπάσω τη κελά σου. Κανένα πρόβλημα. Μην έχεις πάλι. Αλλά μην. Κράνος που ήθελα. Κοίτα, κοίτα ρε μπαμπά φάση. Αγάπη μου, ψυχή μου, αρέσεις σου? Είσαι η καλύτερη θεία του κόσμου. Άρη μου, αγαπάς με? Σταμάτα να με λες, Άρη. Αριστοτέλη με λένε. Δεν είμαι πλανήτης, ούτε ο θεός του πολέμου. Λέει το στόμα του, ναι, κάτσε, έλα, καθίστε. Δεν στα είπαμε τα καινούργια, τώρα είναι της μόδας τα κανονικά, τα βαφτιστικά. Πες, αγόρι μου,
στην Αντριάννα. Τι θα κάνεις όταν μεγαλώσεις? Αστροναύτης. Θα ταξιδεύω με διαστημόπλοιο. Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου, τέλεια. Και ο Αριστοτέλης είναι καλύτερον, έχει δίκιο. Θεία, πού είχες πάει ταξίδι τόσο καιρό? Πού? Αστροναύτη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας? Το Λονδίνο. Μπράβο. Στο Λονδίνο είχε πάει, στην αδελφή της. Α, ναι, το ξέχασα. Κι ήταν και ο Θείος Παύλος μαζί σου. Αριστοτέλη μου, επειδή είσαι μεγάλο παιδάκι, θα σου πω την αλήθεια. Εχώρισα με το Θείο τον Παύλο. Τι? Και δεν θα κάνεις παιδιά τώρα για να έχω ξαδέρφια? Γιατί κλαίει? Είπα κάτι κακό? Όχι. Στεναχωρέθηκε που της είπες ότι δεν θα κάνεις παιδιά. Και βέβαια θα κάνει παιδιά. Ε, Αντριάννα. Και βέβαια. Ναι, ναι. Άντε, πάμε τώρα όλοι μαζί. Πάρ' το μπουφάνος, θα πάμε στο Λούνα Πάρκ. Γρήγορα. Ναι. Πάμε. Να σου σκουπίσω τα ματάκια. Πώς θα βγεις έτσι κλαμμένη έξω? Ορίστε, ξεβάφτηκες. Ρεζίλη θα γίνουμε. Είσαι τέλειος. Αγαπώ, είσαι. Σακάκι, είναι και φύλα με, Λούνα Πάρκ. Έλα, πάω να φέρω και το δικό μου και έρχομαι. Δεν μπορώ. Σε θέλω σαν τρελός. Δεν αντέχω άλλο. Ρελή, γιατί αποφεύγεις να κάνουμε ρωτά? Μην με πιέζεις, Στεφανή. Νιώθω έτοιμη. Είναι πια ποτέ με άλλο άντρα. Μόνο με τον Ορέστη. Δεν ντρέπουμε. Πώς γίνεται αυτό? Άλλα κορίτσια στην ηλικία σου έχουν κάνει... Άσε να μην πω κι εγώ τι. Φαίνεται μάλλον εγώ είμαι καθυστερημένη. Όχι βέβαια. Εσύ είσαι διαφορετική. Γι' αυτό σε γουστάρω τόσο. Είσαι για αυτήση, μωρέ. Στεφάνε! Ωραίστε, σταματήστε! Όχι τίποτε άλλο. Για να με βγάλεις πελό. Για να ξέρεις ότι σε είδα. Έλα, μην κλαις. Πάμε να φύγουμε. Και επίσημα, καλωρίζει η εταιρεία του Παύλου. Όλα εντάξει. Επουλήθηκε και με τον νόμο. Μπράβο, ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, σου έβγαλε εισιτήριο για Αθήνα. Φεύγεις σήμερα το βράδυ. Θα μείνεις κανένα μήνα και θα σου πω εγώ πότε θα γυρίσεις. Προς το παρόν θα κάνεις τις βόλτες σου εκεί. Λες να με σκοτώσει ο Παύλος? Δεν αποκλείεται. Άμα μάθει θα τρελαθεί. Και ξέρεις, η Αντριάννα δεν φαίνεται πουθενά και έτσι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Θα σου πω αλήθεια. Το σπίτι είναι σίγουρα υποθηκευμένο, έτσι? Ναι, 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 τσέκαρα το. Ωραία, ωραία. Μεγαλία θα περάσει η Αθηνούλα μου τώρα. Θα τρώει φακή 7 φορές τη βδομάδα και μάλιστα ρεφενέα τους φίλους. Για να δω πόσο αντέχουν οι μεγάλοι έρωτες. Ας με το σχολιάσω. Την προηγούμενη φορά επρόσβαλες με κιόλας. Είπες μου ότι έθριζα να κατεύχουμε στα προσωπικά σου. Ακριβώς, και θα στο ξαναπώ αν ξαναχρειαστεί. Αρέσκεις μου. Αρέσκεις μου πολλά, ξέρεις το. Και εμένα. Δεν έτυχε να σου το πω τώρα. Θα έρθω να σε βρω στην Αθήνα. Θα περάσουμε καλά οι δυο μας. Έλα, Χριστίνα.
Μπορείς να μιλήσεις. Χριστίνα, μου επιτρέπεις να σε λέω Χαζίν και Παλαβίν. Μαζί. Γελάς, α, με γελάς. Επιατσίδα το μωρό της Έλληνας. Όπως σε διάταξες, ναι. Έντελος η επιθυμία σου τη διαταγή. Ρε άσυ γενικά. Σε ποιον άντρα είναι που μοιάζει σιω. Είσαι ίδια εσύ. Να μου ανήθρω καλά, μια χαρά είναι τα μάτια μου, πριν ένα μήνα πήγα στον οφθαλμίατρο. Είσαι εσύ σου λέω, μεν επιμένεις. Δεν έχεις πάντα δίκιο. Έχει τα μάτια σου, τα σύλλη σου. Γελάς, α. Λοιπόν, σπάσεις κάμιλον εσύ. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. On a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing, ah la la la, ah la la la, ah la 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 la. Yes. Well, I don't wanna break. Έτσι η Αλεξάνδρα και η Δανάη, ε. Αγαπημένη, με ζηλεύκεις που τη Δανάη. Αφού ξέρεις ότι ποτέ δεν είχαμε τίποτε σοβαρό μεταξύ μας. Το μεταξύ... η μάνα μου ξέρει για μας, α. Είμαι... καταλάβαινε τα μπουλά χτες. Αλλά με φοβάς, δεν θα πει ποτέ του Λούκα. Είμαι σίγουρος, δηλαδή, δεν θα το κάνει. Και κοφτούμε. Έχεις νεύρα. Πόσο δίκαιο είσαι που με ζητούσες μωρό. Σκέφτομαι τον Λούκα πάνω από την κουνιά του μωρού σε πραγματικά ζηλεύκω τις στιγμές που ζει. Μπορείς να καταλάβεις πόσον ήθελα να μην τζάμε που γεννήσεις. Είμαι πολλά βλάκα. Και εξακολουθείς να είσαι βλάκα, Ανδρέα. Τι ζωή νομίζω ότι να ζεις μαζί μου, α. Εμείς οι δυο ζήσαμε μαζί παραπάνω από τρεις μέρες ποτέ. Ποτέ. Εκτός που γίνει τη φορά στο Λονδίνο, μόνο για τα Χριστούγεννα. Θυμάσαι? There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it.
of your despair. Make you. Δεν κλαίσεις για τα λόγια τίποτα. Κέρδισα! Η Άντρια με τον Τζέισον μια χαρά είναι μαζί. Τελικά ταιριάζουν πολλά του τίθκιο. Ε, βέβαια, είναι τα πρόβλημα αν έχουν του τίθκιο. Του τίθκιο ζουμούνται κάθε νύχτα μαζί, Άντρια. Έναν αγκαλιά κάθε νύχτα ενώ εγώ. Εγώ ονειρεύκουμε ότι είμαι στην αγκαλιά σου. Δεν θέλω τίποτε, καταλαβαίνεις. Τίποτε! Τίποτε! Πνίουμε! Ένα χόρεξη να φάω. Κάμνω μπάνιον και εκτενίζουμε με το ζόρι. Κλαίω συνέχεια, μιλώ απότομα. Είδες και ξέρω πώς σου μίλησα προηγουμένως. Τεγόρο μου, ηρέμησε. Έλα, κάτσε. Έλα, έλα, ηρέμησε. Είναι μόνο που το θέμα μας που είναι το ξέσπασμα, Νουλούνα. Που τι είναι, Αντρέα. Που την κατάσταση είναι ανάμεσα μας είναι και που την πίεση που νιώθω. Ακούμε. Μίλησες καθόλου με τον γυναικολόγο σου για τούτα όλα τα νεύρα, για τη θλίψη που νιώθεις, τούτα που μου είπες τώρα. Σοβαρό μιλάς. Δεν μπορεί να του πω. Ότι νιώθω χάλια και θωρώ τα ούλα μαύρα επειδή μένω ερωτευμένη μαζί σου και αναγκαστικά ζω με τον Λούκα. Όχι. Να του μιλήσεις για τα συμπτώματα, χωρίς να βγάλεις συμπέρασματα μόνη σου. Άκουσες ποτέ για την επιλόχη εγκατάθλιψη? Με τον την απότομη αλλαγή των ορμονών, με τον κακό και τον λίον ύπνο μετά τη γέννα και για πολλούς άλλους λόγους που συντελούν, οδηγούν αρκετές φορές στις γυναίκες σε επιλόχη εγκατάθλιψη. Ωραία, Αντρέα, σπουδάζεις γιατρό και θωρείς παντού αρρώσκες. Δεν είναι καθόλου έτσι, Ελένα. Και με το προσπερνάς έτσι απλά. Ξέρεις ότι πολλές γυναίκες αυτοκτόνησαν. Εντάξει, μπορεί στη δική σου περίπτωση να μην είναι επιλογή η ακατάθλιψη, αλλά πρέπει να το ψάξουμε. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, Ελένα, είναι ένα αστείο. Παύλο μου, ξέρεις τι με απασχολεί? Τι μόνο μου? Η Ελένα είναι πάρα πολλά σιτσίταν τώρα τελευταία. Έχει πάρα πολλά νεύρα. Πρώτη φορά μου μιλήσε τόσο απότομα, έτσι, σαν να είναι αλλοπρόσαλη συμπεριφορά της. Μόνο μου είναι πάρα πολύ λογικό. Φεύγει που τον Λούκαν και πάει στον Αντρέα. Μοιράζεται. Ξέρεις πόσο ψυχοφθόρο είναι το πράγμα? Εγώ γι' αυτό μου σου λέω να κοιτάζουμε την οικογένεια μας, τους εαυτούς μας και κανέναν άλλο. Παύλο, γίνεται να αφήσεις τα υπονοούμενα, τις πόντες και τις ζηλίες να μην σκοτώθουμε μπαλέ. Εγώ μου εξαντλήθηκα, είμαι το μαγκανί. Δώσ' μου 5 λεπτά, αγάπη μου. Θα στείλω τον λόγο στο λόγιο του Παπαπέτρου. Να του στείλω το email και έφυγε, εντάξει. Εντάξει, για αύριο μέρα να πάμε. Παρακαλώ, περάστε ανοιχτά. Κύριος Παύλος Ευθυμίου. Ο ίδιος. Φραγκίσκος Σταυρόπουλος. Είμαι ο δικηγόρος που μιλήσαμε στο τηλέφωνο με κλειστή ραντεβού. Α, ναι. Συγγνώμη. Αφαιρέθηκα, δεν ξεχάσα. Πραγματικά, αν έρχεσαι στους 5 λεπτά, δεν θα μας βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, κάτσετε. Θέλετε κάτι να πείτε? Όχι, ευχαριστώ. Είμαι βιαστικός. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Θα ήθελα να ξέρω πότε μπορείτε να διάσετε τα γραφεία σας, διότι οι πελάτες μου σκοπεύουν να κάνουν μια μεγάλη αναγέννηση. Θα σας ενοχλούσα, αλλά η συνέδερος σας έχει συνυπώσει το τηλέφωνο της Κλειστό. Κάτσετε, μισό λεπτό, διότι μάλλον πρόκειται περί παρεξήγησης, Τι εννοείτε οι πελάτες σας και ποια γραφεία μου να διάσω? Οι πελάτες μου είναι η offshore εταιρεία που αγόρασαν τη διαφημιστική σας λίστα. Τι είπετε? Σταμάτα γιατί θα τα ακούσεις όλα. Ακόμα κι αν δεν με σκέφτεσαι εμένα. Τσίνο.
Εν τον σκέφτεσαι. Πάει μαζί του. Τι ωραία, λύσου να σώρψε να τα δουλεύει στο. Πόσο να λύσει. Πόσο ξεψήφαντη μπορεί να είσαι! Κάτσε, σκάτσε! Έτσι να σκάτσε! Άκουμε! Άκουμε! Για να μην πιάσω εγώ το μωρό και να εξαφανίσει το λαφείο. Άκουσε! Εν το δέχομαι. Αν αγαπά πραγματικά το μωρό, κανονικά πρέπει. Πρέπει να θέλει να μάθει την αλήθεια. Τώρα από ενωρί. Πρόσεξε πολύ καλά. Πάντως το μισθοποιητικό γεννήσεως εμένα έχει για πατέρα. Το δικό μου όνομα γράφει. Γι' αυτό πρόσεξε τις απειλές σου. Σε μένα δεν πιάνουν! Εσύ και εγώ φέραμε ένα υπέροχο πλάσμα στον κόσμο. Θυμάσαι, θυμάσαι μήπως έρωτα έγινε. Τι έγινε, Νικόλα μου, ξεθύμωσες? Α, μάλιστα, επειδή σου μίλησε η κόρη μου. Και σου είπε πόσο ερωτευμένη είμαι μαζί σου. Μικρό παιδί είναι, τα μικρά παιδιά λένε λόγια. Είναι, είναι! Έλα, α, την άκουσες. Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω κι εγώ, λοιπόν, Νικόλα. Αφού τα κανονίσετε οι δυο σας, η ώρα είναι καλή. Τι να πω κι εγώ. Σε πόση ώρα μπορείς? Σε 15 λεπτά. Οκ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει έρθει ακόμα αυτή. Τσακώθηκα με την Έλενα. Πολλά πιο σοβαρά, ρε Φίλιππ. Αυτή τη στιγμή μέσα στους δρόμους. Έφυγε με τον Μπουρνούζη, ξυπόλυτη, και γυρίζει μέσα στους δρόμους. Τι να κάνω? Γιατί μου λαλείς που έπιεται, που μην ίσκεται, τι φοβάσαι? Γιατί δεν θέλω να βιάζομαι. Στεναχωριέμαι για την Άντια. Και ανήσυχω πάρα πολύ για το μικρό.